Hey, γεια σα, φίλε και φίλοι. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα, πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιο είμαι, ο Σαρούκλα. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο βίντεο τη νέα σειρά Personal Trainer. Αντιδράει. Εγώ είμαι ο Personal Trainer. Θα μπορούσα να βάλω online coach ή fitness uh, influencer. Αλλά νομίζω το Personal Trainer είναι πιο πιασάρικο. Οπότε θα μείνουμε με αυτό. Και απλά θα αντιδράω σε διάφορα βίντεο στο Ιντερνετ, το ελληνικό, που θα μιλάνε για την υγεία, για την ευεξιά, για τη γυμναστική και αυτά. Και Απλά θα λέω την άποψή μου, εντάξει. Απλά θα λέω την άποψή μου. Θα λέω που συμφωνώ, που διαφωνώ, χωρί δράμα, χωρί ξύλο, χωρί τίποτα, εντάξει. Οπότε άμα περιμένετε κάτι τέτοιο, λυπάμαι. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε τη νέα σειρά αυτή, να την ξεπαρθενιάσουμε με το βίντεο του Mikeyus. Το έχω βάλει εδώ πέρα στο PC. Α, είδα το βίντεο, το λέω. Έχω απόψει, έχω αυτό, έχω το παράλληλο, έχω γράψει μερικά points. Ελπίζω να μην τα ξεχάσω, εντάξει. Οπότε θα βάλω το βίντεο να παίζει και παράλληλα θα σχολιάζω. Λοιπόν, για να δούμε Προσοχή, προσοχή Για την ώρα θυμίζει μπραφ ξέρω εγώ Αυτό το βίντεο έχει τίτλο γιατί παχαίνουμε Και όχι πώ να χάσετε κιλά μέσα σε μια εβδομάδα Hey, by the way, αν θες να χάνεις λίπος Καταβούλησε και να γίνεις φέτες μέχρι το καλοκαίρι Και να βγεις φέτες στην παραλία και να σπάς αφιένες τότε πάτα το link κάτω στην περιγραφή και θα σου δείξω βήμα προ βήμα πώ το κάνω εγώ και πώ το έκαναν όλοι οι μαθητέ. Τη τρύπια κάλτσα που έχουν αποκλειστικέ πληροφορίε για τη νέα μυστική μέθοδο απώλεια βάρου, την οποία ο γιατρό σου δεν θέλει να ξέρει. Και πε και στο γιατρό σου να πατήσει το link κάτω στην περιγραφή. σω θέλει να χάσει κανένα κιλό και εκείνο. Γιατί όχι, Γιατί... δεν είναι κακό. Πώ παχαίνουμε και τι χρησιμότητα έχει το πάχο. Πώ παχαίνουμε, τι χρησιμότητα έχει το πάχο. Κοίτα, όσο πιο απλά γίνεται, παχαίνουμε επειδή τρώμε περισσότερο από όσο το σώμα μα. Και το σώμα μα αποθηκεύει αυτή την ενέργεια που παίρνουμε από το φαΐ, επειδή το φαΐ έχει ενέργεια μέσα και την αποθηκεύει σαν λίπος. Οκ, okay. οπότε τρώμε λιγότερο από όσο καίμε, παίρνει το σώμα μας αυτή την ενέργεια που υπάρχει μέσα στο λίπος και τη χρησιμοποιεί ως καύσιμο. Τώρα φαντάσου αν δεν είχαμε καθόλου λίπος στο σώμα μας, αν δεν χωνεύαμε κάθε δευτερόλεπτο το φάει στο, στομάχι μα, μας, θα πεθαίναμε. οπότε ναι, το, το, λίπος είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν περισσότερος κόσμος δεν το θέλει, έτσι. να φανταστείς ότι άμα πέσει κάτω από 2,9% λίπους στο σώμα σου, θα πεθάνει ω άντρα. Ε, φαντάσου, υπήρχε, υπάρχει, υπάρχει που πρέπει να τρώει κάθε 15-20 λεπτά, γιατί έχει τόσο ψηλό μεταβολισμό και μηδέν λίπο, που αν δεν τρώει συνέχεια θα πεθάνει. Οπότε θα ήμασταν και εμείς σαν αυτό το πουλί. Πολύ, πολύ χοντρικά, τα κύτταρα λίπου μα είναι πολύ χοντρικά. Είναι δηλαδή πιο δύσκολο να ξέζει πάρει το αρχείο παρά να το συμπυκνώσει. Και γι' αυτό κατά κανόνα είναι πιο δύσκολο να χάσει κιλά από ότι είναι να τα πάρει. Εντάξει, εντάξει Κρίστιαν Μπέλ νομή είναι ηθοποιάρα, έτσι. Ε, εντάξει, γενικά συμφωνώ με τον Μάικ. Απλά ε, ρε παιδί μου, πολύ θεωρία. Πρακτικά δεν είναι πολύ εφαρμόσιμα αυτά τα πράγματα. Και τώρα να μου λε ότι είναι πιο δύσκολο αυτό από ότι αυτό. Είναι σαν μου λε ένα και να κάνει δύο, αλλά δύο πλήν να κάνει. Όχι ένα. Οπότε, είναι, απλά είναι πολύ μπερδε, μπερδευτικό, ε, γιατί στην τελική είναι νόμος της φυσικής, έτσι, αυτά που κάναμε στη φυσική στο, στο Λύκειο. Δηλαδή, ούτε μπορεί να δημιουργηθεί από το πουθενά η ενέργεια, ούτε μπορεί να αυξηθεί, ούτε μπορεί να μειωθεί, απλά έρχεται στο σύστημα, φεύγει από το σύστημα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ένα εύκολο τρόπο για να βγάλει λογική από όλο αυτό, είναι η ομοιόσταση. Δηλαδή, το σώμα σου έχει τη τάση να διατηρεί... Το, το σύστημα του σταθερό. Το σώμα σου έχει μια βάση για το πόσο λίπος θέλει να έχει. Η βάση αυτή ορίζεται από διάφορους παράγοντες, γενετική, ψυχολογία, περιβάλλον, κοινωνία κλπ. Κλ. Εντάξει, υπάρχει μια βάση για όλους φαντάσου για το πόσο λίπος βάζει το σώμα τους. Και δεν θέλει το σώμα σου ούτε να πάει πολύ πάνω από αυτή τη βάση ούτε να πάει πολύ κάτω από αυτή τη βάση. Οπότε μπορεί για έναν να είναι 100 κιλά, μπορεί για κάποιον να είναι 60 κιλά και αυτή η βάση το σώμα σου θέλει να τη διατηρεί σταθερή. Έτσι. Ε, ούτε κάτω ούτε πάνω. Δηλαδή θέλει προσπάθεια. Να βάλει 10 κιλά πάνω από τη βάση σου, όσο και να χάσει. Και εσύ, Μάικ, θα πρέπει να το ξέρει αυτό από το πρώτο χέρι, γιατί από ό,τι μπορώ να καταλάβω, το φυσικό σου είναι να σχετικά αδύνατο, δεν είναι να είσαι παχουλό. Οπότε σκέψου να προσπαθεί να βάλει 10 κιλά. Ω, θα πες, ξέρω εγώ, μέχρι το καλοκαίρι θα, αυξηθώ, θα αυξήσω 10 κιλά. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θα έχει αναγούλε, θα, 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 θα ξερνά, δεν θα θε να φα, θα αρρωσταίνει, ξέρω εγώ, απλά θα το σώμα σου θα παλεύει. Θα παλεύει το να βάλει κιλά. Παρά να το συμπυκνώσει. Και γι' αυτό κατά κανόνα είναι πιο δύσκολο να χάσει κιλά από ότι είναι να τα πάρει. Αυτό λοιπόν είναι ο μηχανισμό, η διαδικασία με την οποία παχαίνουμε. Αλλά ποιο είναι ο απότερο λόγο. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Παχαίνουμε διότι τρώμε υπερβολικά πολύ λίπο, αλάτι και ζάχαρη. Ε, παχαίνουμε επειδή τρώμε πολύ λίπο, αλάτι και ζάχαρη. Λοιπόν, Μάικ, πάλι. Α τα απλοποιήσουμε τα πράγματα. Παχαίνουμε επειδή τρώμε περισσότερε θερμίδε από όσε καίμε. Τελεία. Μπορεί να τρώσει, ξέρω εγώ, 3.000 θερμίδε μπρόκολο και να παχύνει. Μπορεί να φας 2.000 θερμίδε ε, σκέτο, σκέτη ζάχαρη και να μην παχύνει. Μόνο και μόνο επειδή ο μεταβολισμό είναι στι 2.500 θερμίδε. Βέβαια, στην περίπτωση τη ζάχαρη απλά θα πάθει ε, διαβήτη. Αλλά θα χάσει κιλά. Επίση, το αλάτι δεν έχει θερμίδε. Απλά δεν έχει. Αλάτι δεν έχει το αλάτι. Αλλά γιατί, δεν... γιατί ρε φίλε να μην είναι πιο νόστιμο το μπρόκολο από ότι να πούμε το χάμπουργκερ. Γιατί τα παχυντικά φαγητά να είναι ταυτόχρονα και τόσο νόστιμα. Why! Σαβάνα, οι τρει πιο σπάνιε τροφέ είναι λίπο, αλάτι και ζάχαρη. Οπότε κάθε φορά που συναντά λίπο, όσο χορτάτο κι αν είσαι, το πυθικάκι στο πίσω μέρο του κεφαλιού σου είναι σε φάση. Φάτο, χλαπάκια σέτο, καταβρόχθησε το όλο. Τελευταία φορά που πετύχαμε λίπο ήταν πριν από δύο μήνε, βλάκα. Φάτο όλο τώρα γιατί δεν ξέρει πότε θα το ξαναβρούμε. Mike's, με το πυθικάκι κλπ. Ε, ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η γεύση ορίζεται από το πόσο συμπυκνωμένα θερμιδικά είναι ένα τρόφιμο. Όσο πιο συμπυκνωμένο και επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο σε θερμίδε και επεξεργασμένο είναι ένα φαγητό, τόσο περισσότερο θα μα αρέσει. Ε, γι' αυτό και μα αρέσει, α πούμε, το μπέργκερ περισσότερο από το μπρόκολο. Που εν μέρη συμφωνώ. Εν μέρη ε, δεν είναι 100% σωστή αυτή η λογική. Γιατί, για παράδειγμα, άμα σου δώσω ένα ποτήρι λάδι και σου πω πιέστο, θα πει μπιαχ. Δεν θα πει, τι ωραία. Έτσι. Οπότε δεν ισχύει το ότι όσο περισσότερε θερμίδε έχει και όσο πιο επεξεργασμένο ένα τρόφιμο, τόσο πιο πολύ μα αρέσει. Παίζουν και κάποιοι άλλοι παράγοντε. Ε, θα μπορούσαμε να το φιλοσοφήσουμε, αλλά στην τελική δεν έχει και τόση σημασία. Και δεν έχω και καμιά καλή απάντηση για το τι, μας, τι ορίζει, τι μα αρέσει και τι όχι. Δεν λέω να γυρίσουμε την πλάτη μα το πρόβλημα, έτσι, ή καμία σχέση. Απλά λέω ότι σίγουρα είναι καλύτερο να ζήσει σε έναν κόσμο με παχυσαρκία παρά σε έναν κόσμο με πείνα. Κόσμο παχυσαρκία versus κόσμο με πείνα. Ε, εντάξει, δεν, μπορώ, δεν ξέρω άμα μπορεί να τα συγκρίνει. Καταρχά, υπάρχουν άτομα που ακόμη και στη σήμερα ημέρα έτσι, α, πεινάνε και, έχουνε, ε, και, και δεν έχουν να φάνε και πεθαίνουν από την πείνα. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, σε μερικά σημεία στον κόσμο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, για το κομμάτι τη παχυσαρκία και γενικά για το δυτικό κόσμο και αυτά, το πρόβλημα είναι ότι τώρα το 80% των ασθενειών προέρχεται από κακό τρόπο ζωή, από κακή δίαιτα. Α ας πούμε, το πρόβλημα, άμα μιλήσω και με τη γλώσσα του Μάικ, το πυθικάκι στο πίσω μέρο του κεφαλιού μα δεν μπορεί να Αντιμετωπίσει ένα τέτοιο τόσο σύνθετο πρόβλημα. Γιατί το πώς έχουμε εξελιχθεί να μαθαίνουμε είναι ότι ρε παιδί μου, θα πα να φας ένα μανιτάρι. Α το φά, μετά από μία ώρα θα αρρωστήσει και θα πεις, Α, μάλλον αυτό το μανιτάρι ήταν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Οπότε, όταν υπάρχει μία ώρα διαφορά, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Μία μέρα διαφορά, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Εάν πάω ας πούμε και παλέψω, δω μία αρκούδα και περάσω από δίπλα τη και μου φάει το πόδι αυτή η αρκούδα, Ε θα ξέρω ότι καλό είναι να μην περνάω δίπλα από αρκούδε γιατί μάλλον θα μου επιτεθούνε. Οπότε τέτοια προβλήματα απλά και ωραία μπορούμε να τα λύσουμε τέλεια. Τώρα το θέμα είναι ότι θα... τώρα το... αυτό το σύγχρονο πρόβλημα που υπάρχει και η μάστιγα και που πεθαίνει τόσος το... Το πολλούς κόσμος είναι ότι θα φας ένα μπέργκερ τώρα και θα σε σκοτώσει σε 20 χρόνια από τώρα. Τώρα δεν σου λέω να μην φας κανένα μπέργκερ ποτέ στη ζωή σου ξανά, απλά σου λέω ότι ο κόσμος γενικά δεν θυμάται τι έφαγε χθες το μεσημέρι. Άντε να θυμάσαι. Δεν θυμάσαι τι έφαγε πριν 7 μέρε το μεσημέρι. Δεν θυμάσαι τι έφαγε τον Αύγουστο του 18 το μεσημέρι. Αυτά τα πράγματα δεν τα θυμόμαστε, τα ξεχνάμε, οπότε δεν ξέρουμε ότι μα επηρεάζουν. Αλλά μα επηρεάζουν και στακάρουν και αυξάνονται εκθετικά. Δηλαδή, θα θα ρίξω για μια καμπύλη έτσι. Έτσι, τώρα δηλαδή μου λέει ο άλλο: Εγώ σαρώ, γενικά τρώω υγιεινά και τρώω σωστά, δεν ξέρω γιατί έχω πρόβλημα. Και βλέπω τη ζωή του επειδή μου μπορεί να τρώει πέντε φορέ απ' έξω την εβδομάδα. Και του λε: Μα αφού τρώω κάθε μέρα απ' έξω, ρε φίλε, τι... σου λέει: Ναι, ε, το, το παράκανα λίγο αυτή την εβδομάδα. Και το πιστεύει όντω ότι μόνο αυτή την εβδομάδα το έχει παρακάνει, ενώ μπορεί να τρώει το τελευταίο έτο πέντε μέρε απ' έξω και να μην το έχει πάρει χαμπάρι. Και αυτό είναι ένα νέο level που πρέπει, ένα νέο πρόβλημα, ένα σύγχρονο ήπουλο πρόβλημα που σαν ανθρωπότητα πρέπει κάποια στιγμή να το το λύσουμε. Εάν λυθεί αυτό το πρόβλημα ο κόσμο θα ζει και 100% και 120 χρόνια αντί για 70 ή 80 και τώρα άλλο να ζεις ως τα 80 και να σε υγιής και φευγάτος και φορτσάτος και να παίζεις με τα εγγόνια σου και άλλο να ζεις μέχρι τα 80 αλλά τα τελευταία 20 χρόνια να, μην αναγνωρίσεις τον εαυτό σου, να σε ξεσκατίζουν κλπ. Χωρί Χωρίς να γίνει πολύ μακάβριο θα σταματήσω εδώ πέρα και θα πω ότι απλά κάθε χρόνο πάει και χειρότερο το πράγμα, κάποια στιγμή λογικά ο κόσμος θα ξυπνήσει. Κάποια στιγμή θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Απλά είναι ένα νέο level του προβλήματο. Είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα που, σαν άνθρωποι, δεν μπορούμε πάντα, δεν, δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Αυτά είχα να πω. Σε γενικέ γραμμέ γράμμε συμφωνώ με το Μάικ και σε μερικά σημεία διαφωνώ. Νομίζω ο κόσμο τρελαίνεται με τα βίντεο του επειδή δεν είναι 100% ακριβή και παραθέτει πηγέ. Αλλά θα κάνω το διαδικό όρο του διαβόλου και θα πω ότι δεν έγινε και τίποτα. Γιατί θα το δει αυτό το βίντεο ένα και από το ένα αυτή θα μπει, από το άλλο θα βγει. Δηλαδή και τι έγινε που υπέθεσε ή υπονόησε ότι το αλάτι έχει θερμίδε. Δεν νομίζω να επηρεάσει κανεί. Οπότε. Αυτά είχα να πω παιδιά, Εάν σας άρεσε πατήστε like, πατήστε εγγραφή, εάν θέλετε να γίνετε φέτες μέχρι το καλοκαίρι και να χάνετε λίπος κατά βούληση και να έχετε πλήρη έλεγχο αυτού εδώ πέρα και πώς λειτουργεί, πατήστε το link κάτω στην περιγραφή για να σας δείξω βήμα προς βήμα πώς το έκανα εγώ και πώς το κάνω όλοι οι μαθητές. Νέα βίντεο, νέες ιδέες για βίντεο, πάλι σχολιάστε από κάτω. Αυτά για τώρα, peace out, θα τα πούμε.